που ασχολούμαι επιστημόνο. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι μεγάλες κινητοποιήσεις της αγροτιάς και στο νομό μας αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα του λαού μας να βάλει ένα τέλος στις μνημονιακές πολιτικές. Η λαϊκή ενότητα ημαθίας τάσεται αποφασιστικά στο πλευρό των εργαζομένων. Στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τους επιστήμονες, τους κινητοποιήσεις και επισημαίνει ότι η ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων των εργαζομένων περνάει μέσα από τη σύγκρουση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωζώνης και των καλλιστών. Η λύση για τη χώρα δεν μπορεί να είναι άλλη από μια γνήσια δημοκρατική αντιμνημονιακή προοδευτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σύλλογος Κομωτών Βερίας και Αλεξάνδρειας είναι σήμερα εδώ, αντιστεκόμενος σε αυτό το παραδοσιακό άνευ προεδρεμένου, που ισορροπεί καθημερινά ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Είναι πια 6 χρόνια ανελαίτης της επίδεσης στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 6 χρόνια που μαραίνουν την αξιοπρέπειά μας, το δικαίωμα να ελπίζουμε και να κοιτάμε μπροστά. 6 χρόνια που καταβατούν κάθε ελεύθερη σκέψη και έκφραση. Και αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία με πολιτικές τιμωρητικής λιτότητας, φτώχειας και εξατλίωσης. Και ζητά από εμάς να πληρώσουμε ξανά αυτά τα βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα του Τρίτου Μνημονίου. Ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, ας ενωθούμε επιτέλους σήμερα και για πάντα, μέχρι να αλλάξουν και να ισορροπήσουν τα κεκτημένα δικαιώματα ζωής. Ζητάμε την άμεση απόσυρση αυτού του εκτρώματος. Είναι επίγουσα ανάγκη. Είναι η κοινωνική ασφάλεια, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η σύνταξη είναι δικαίωμα ζωής. Εμπορικό σύλλογο ζωής. Φίλες και φίλοι, ο Εμπορικός Σύλλογος Βέλιας ενώνει τη φωνή του με όλους τους φορείς της Συμμαχίας. Συμμετέχουμε με το καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων μας. Πρώτη φορά έγινε αυτό στη Βέλεια. Να κλείσουμε όλοι. Και βάσει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κλείνουμε όλη την ημέρα τα καταστήματά μας. Λέμε ναι σε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό και φορολογικό προς όλους σύστημα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ο αγώνας δίνεται σε καθημερινή βάση. Είμαστε από 29 Οκτωβρίου στους δρόμους και φωνάζουμε για αυτά εδώ τα μέτρα που έρχονται σήμερα και είμαστε όλοι ενωμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με υπομονή. Αν σε περίπτωση περάσουν αυτά τα μέτρα, θα είναι η ταφόπλακα για όλους. Καλή συνέχεια και ο αγώνας συνεχίζεται. Λόγω καιρικών συνθηκών, επειδή άρχισε η βροχή, θα κλείσουμε με την ομιλία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι υπόλοιποι, εμείς σαν εργατικό κέντρο, αποσυρώμαστε για να δώσουμε. Αγώνα! Και... αγώνα! Αθηνά! Είναι η απάντηση στον Υπουργό Γαρσία. Αγώνας, αγώνας, αγώνας τη αρχία. Είναι η απάντηση στον Υπουργό Γαρσία. Φίλες και φίλοι, η σημερινή πρωτοφανή σε όγκο και παλμό συγκέντρωση στέλνει προς τους κυβερνώντες ένα σαφές, ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι όλοι οι άνθρωποι του μόχθου και της καθημερινής προσπάθειας να αγωνιστούμε για τη διατήρηση εργασίας μας, την επιβίωσή μας, τη στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Ταυτόχρονα εκφράζει την αγωνία όλων μας για την απειλούμενη εξαφάνιση κάθε παραγωγικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Είναι η αγωνία για το σήμερα και το αύριο. Είναι μια αγωνία ούτε υποκριτική ούτε ψευδεπίγραφη. Είναι η αγωνία για την επιχειρούμενη ισοπαίδωση αυτών που ο καθένας μας δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια με τον αγώνα του. Δυστυχώς, αυτό το σχέδιο νόμου με το οποίο η κυβέρνηση ισχυρίζεται και επιχειρείται ασφαλιστική μεταρρύθμιση, μόνο σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν είναι. Αφού ουσιαστικά πρόκειται για ένα καλυπτόμενο φορολογικό σχέδιο νόμου, ανεξάρτητο από αυτό
που θα ακολουθήσει σε λίγο μετά το ασφαλιστικό και το οποίο όπως ανακοινώθηκε προχθές θα είναι πακέτο με το ασφαλιστικό. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι ένα σχέδιο νόμου με το οποίο καλείται ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας να καταβάλει μόνο για ασφαλιστικές εισφορές ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος που κυμαίνεται από 30 έως 38,5% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των ασφαλιστικών εισφορών που συνδέεται με το εισόδημα κυμαίνεται σε ποσοστό 6,5%. Ναι φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο μέσος όρος ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκρύπτει ο Υπουργός Εργασίας ότι οι εισφορές κυμαίνονται σε αυτό το εξωπραγματικό νούμερο που ξεκινάει, που αγγίζει το 40% και αναφέρεται μόνο στο 20% το οποίο είναι το ποσοστό επί της κύριας σύνταξης. Σε κάθε βέβαια περίπτωση δεν πρόκειται για ένα αξιόπιστο, αναλογικό και δίκαιο ασφαλιστικό σχέδιο νόμου. Και αυτό για τους εξής λόγους. Δεν συνοδεύεται από καμία αναλογιστική μελέτη, δηλαδή δεν είναι κοστολογημένο. Δεν είναι αναλογικό, αφού δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα μεταξύ των απαιτουμένων εισφορών και των μελλοντικών συντάξεων που θα καταβάλλονται. Δεν είναι συνταγματικό, διότι ζητάει το δημόσιο να πάρει από τον πολίτη μαζί με όλες τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις ποσοστό 70 έως 80% του εισοδήματός του. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά δίμευση του εισοδήματος. Είναι ανεπίτρεπτη για τη συνταγματική απαλωτρίωση της περιουσίας. Και να είναι βέβαιο ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισφοροδιαφυγής, την πώληση προϊόντων χωρίς τιμολόγια, τη λήψη αμοιβών χωρίς την έκδοση αποδείξεων και τέλος τη δραματική αύξηση της ανεργίας εξαιτίας των μαζικών λουκέτων των καταστημάτων και τη φυγή στις γειτονικές χώρες όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει. Και τι μας λέει συγχρόνως και καθαρά η κυβέρνηση? Μην δουλεύετε, μην προσπαθείτε, μην κάνετε καλές παραγωγές, μην κάνετε καλά μαγαζιά, μην αυξάνετε τις πωλήσεις σας, μην είστε και τόσο επιτυχημένοι επιστήμονες, γιατί η τιμωρή σας θα είναι να σας πάρουμε το 80% του εισοδήματός σας. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, εκτός κι αν με αυτά έχει αποφασιστεί και επιχειρείται η εξόντωση της μεσαίας τάξης. Δεν γνωρίζω ποιοι πράγματι επεξεργάστηκαν και κατάρτισαν αυτό το σχέδιο νόμου. Θα ήθελα να τους ρωτήσω ευθέως όμως, κύριοι συντάκτες αυτού του σχεδίου, είναι δίκαιο και αναλογικό από το εισόδημα των 10.000 ευρώ να καταβάλει κάποιος στις 9.500 για εισφορές, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, ή ακόμα αυτός που έχει εισόδημα 20.000 να καταβάλει 14, ή αυτός που έχει 30.000 να καταβάλει τις 22.000, γιατί αυτά τα ποσά θα κληθούμε να καταβάλουμε, φίλες και φίλοι. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, γιατί πάνω από τις 70.000 δεν υπάρχει άλλη κλιμάκωση στις φορές, τι αναλογικότητα είναι αυτή? Και τέλος να σας ρωτήσω, αν μετά την καταβολή αυτών των ποσών μπορεί κάποιος να ζήσει με τα αναπομείναντα? Και βέβαια δεν περιμένω απάντηση, γιατί απάντηση δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει, και αυτή είναι η αποφασιστήσα και επιχειρούμενη εξαθλίωση της μεσαίας τάξης, η φτωχοποίηση της παραγωγικής τάξης, της μόλις που συνεισφέρει για τη συντήρηση αυτού του εκτροματικού κρατικού μηχανισμού, και τέλος η εξαφάνισή της, η οποία θα επιτρέψει σε όλους αυτούς που τα επινόησαν να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Αναρωτιέμαι τόσες μέρες ποια δαιμόνια μυαλά συνέλαβαν το σχέδιο να σκοτώσουν τα άλογα που τραβούν το κάρο. Εκτός κι αν με αυτό το σχέδιο νόμου είναι ευκαιρία να εκμηδενιστεί κάθε προσπάθεια του ανθρώπου για πρόοδο, ανάπτυξη και επιτυχία. Αφού τιμωρείται ο αγρότης που επεκτείνει τη δραστηριότητά του αγοράζοντας χωράφια, ο επαγγελματίας που αναπτύσσει την επιχείρησή του και ο επιστήμονας που διακρίνεται εξαιτίας των προσωπικών του ικανοτήτων και του μακροχρόνιου αγώνα. Δεν θα αναφερθώ σε νούμερα και στοιχεία του σχεδίου αυτού, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και να το φωνάξουμε με όση δύναμη μας έχει απομείνει είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο. Η φορολογική μας ικανότητα έχει εξαντληθεί με όλες τις επιβαρύνσεις που μας έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Αφού εκτός από αυτές τις εξωπραγματικές εισφορές που θα κληθούμε να καταβάλουμε, ήδη πληρώνουμε φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ που τον έχουμε απορροφήσει όλοι οι επαγγελματίες, τέλος επιτιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης,
εισφορά για ΟΕΛ, έμφυα, τέλη κυκλοφορίας, κάτι άλλο πεινοεί κάθε φορά η κυβέρνηση. Επομένως, είναι μύθος και επικοινωνιακό τρίκ ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες φοροδιαφεύγουν, αφού σήμερα με όλα αυτά που πληρώνουμε μας αφαιρείται ποσοστό περίπου 50% του εισοδήματός μας. Αυτό όμως το τελευταίο χτύπημα με τις εξωπραγματικές εισφορές σε συνδυασμό με τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύσουν με τον νέο φορολογικό νόμο που παρουσιάστηκε στους θεσμούς θα είναι και το θανατηφόρο. Από το βήμα αυτό και εξ ονόματος όλων μας, καλώ τους βουλευτές του νομού μας να αναλογιστούν τι συνέπειες θα έχει για όλους μας η ψήφιση αυτού του σχεδίου και να μην το ψηφίσουν, αφού γνωρίζουν ότι η οικονομία της περιοχής μας σχημάζεται τα τελευταία χρόνια με τα δεκάδες κλειστά εργοστάσια, τα εκατοντάδες κλειστά μαγαζιά, τα ακαλλιέργητα χωράφια και τις επιχειρήσεις που έχουν μεταναστεύσει στις γειτονικές χώρες, οι οποίες μας ευχαριστούν για τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από ελληνικές επιχειρήσεις. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι με τα σημερινά δεδομένα ποσοστό 50-60% των αγροτών, επαγγελματιών και επιστημόνων είναι ανασφάλιστο, αφού δεν μπορούν να καταβάλουν τις ήδη υπάρχουσες εισφορές. Δηλαδή τουλάχιστον ένα στους δύο αυτοαποσχαλούμενος επαγγελματίας και αγρότης είναι ανασφάλιστος. Γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ότι κανένας αγρότης δεν θα μπορέσει στο άμεσο μέλλον να καλλιεργήσει με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που καλείται να πληρώσει. Και πώς μπορεί να καλλιεργήσει όταν θα κληθεί να καταβάλει 26% για εισφορές, 29% για φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, 23% ΦΠΑ στα εφόδια και φάρμακα και εξισωμένο το πετρέλαιο κίνησης όταν το αντίστοιχο πετρέλαιο στη Γαλλία είναι 12 λεπτά. Κι αν αγαπητοί φίλοι, στην περιοχή μας δεν μπορέσει να καλλιεργήσει ο αγρότης που είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του πρωτογενή τομέα, τότε η υπάρχουσα αλυσίδα θα σπάσει. Οι δε συνέπειες θα είναι ολέθριες για όλους μας, γιατί αυτό θα σημάνει το κλείσιμο των καταστημάτων, των επιχειρήσεων και όλων αυτών που έχουν σχέση με τον παραγωγικό τομέα. Τελειώνοντας, σας καλώ όλους να μην υποστήλουμε τη σημαία και να αγωνιστούμε ενωμένοι μέχρι να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι αυτό το σχέδιο νόμου δεν μπορεί να περάσει. Το μήνυμα και το αίτημα από αυτή την πρωτοφανή συγκέντρωση τόσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς αντιπροσώπους του νομού μας στη Βουλή και σε άλλους φορείς είναι ένα. Αποσύρετε το νομοσχέδιο αυτό και ξεκινήστε το διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες για ένα δίκαιο, αναλογικό, ασφαλιστικό σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα μας βρείτε ενωμένους απέναντί σας μέχρι την τελική νίκη. Αυτό το σχέδιο πάντως δεν θα περάσει. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει πορεία απέναντι προς τα πόδια Βενιζέλου και στον Άγιο Αντώνιο.